Εμείς εδώ στο Free for Three πιστοί πάντα ασχολούμαστε με τις κατηγορίες εκείνες που δεν έχουν την προβολή που θα έπρεπε να έχουν. Το infobasket.gr που είναι συνοδοιπόρος μας σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το μετερίζει, και εμείς εδώ από την Earth Open προσπαθούμε, πάντα παλεύουμε να δίνουμε το βήμα σε όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις κατηγορίες, την Α2, τη Β, τη Γ, εθνική, τα τοπικά πρωταθλήματα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Μίχαλο, έναν γνωστό στα μπασκετικά δρόμενα, τον παίκτη του Πανιωνίου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Επίσης, είσαι ουσιαστικά η ψυχή του Πανιωνίου σε αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά, σε αυτή την περίεργη για την ιστορική αυτή ομάδα της Νέας Μύρης χρονιά, που ξεκίνησε σαν μαραθώνιο και εσείς στον Πανιώνιο είστε σαν σπρίντερ σε αυτό το πρωτάθλημα. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτή την περίεργη χρονιά, όπως την βιώνεις και εσύ, όπως την παρακολουθούμε και εμείς απ' έξω, και να μας πεις τι βλέπεις, τι γίνεται, τι να περιμένουμε από αυτόν τον Πανιώνιο. Κοίταξε, είναι όντως μια πολύ περίεργη χρονιά για το σωματείο μετά από τόσα χρόνια που έπεσε σε χαμηλότερες κατηγορίες. Το σωματείο ξέχωρα από την κατάστασή του, την οικονομική και την της κατηγορίας, λειτουργεί σε πολύ επαγγελματικά πλαίσια. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ομάδες Α1, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί έχω περάσει. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να δημιουργείται η βάση για τις επόμενες χρονιές αν ανέβει η ομάδα. Από εκεί και πέρα είμαστε 2-3 παίκτες που θεωρούμαστε έμπειροι και ξέρουμε την κατηγορία πολύ καλά. Έχει δέσει πάρα πολύ το γλυκό που λέμε με τους παίκτες μας. Δεν σου κρύβω ότι είναι από τις λίγες χρονιές στην καριέρα μου που η ομάδα, η παρέα, το team όλο είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο σε μένα. Δηλαδή σου δίνει κίνητρο καθημερινά να είσαι πολύ επαγγελματίας, παρόλο που η κατηγορία είναι τεχνική. Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή τον Πανιώνιο μπορώ να πω ότι βαδίζει σε λάθος. Το μόνο λάθος που υπάρχει είναι η κατηγορία για τον Πανιώνιο. Αυτό... Νομίζω ότι ο Πανιώνιος ανήκει τουλάχιστον στην Α2 για μια χρονιά ακόμα για να πάει αμέσως στην Α1. Αυτό θα έλεγα και εγώ πριν, ότι η κατηγορία στην οποία παίζει ο Πανιώνιος είναι το αξιοπερίεργο για αυτό τον ιστορικό σύλλογο. Και δεν το λέμε γιατί απλά έτσι να ευλογήσουμε, ας πούμε, τα γένια κάποιων ανθρώπων εκεί πέρα στον σύλλογο, αλλά διότι ο ιστορικός αυτός σύλλογος έχει μεγάλη πορεία και κακώς έχει βρεθεί εκεί από λάθη άλλων ανθρώπων, τα οποία δεν είναι της παρούσης να ασχοληθούμε. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Χτες καταφέρατε και πετύχατε μια πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολη νίκη κόντρα στον Κρόνο και έχετε μπροστά σας ένα μεγάλο ντέρμπι. Για πες μου λιγάκι, πρώτα απ' όλα, το χθεσινό παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο, δείξατε όμως ότι είστε μια γροθιά και καταφέρατε να φτάσετε στη νίκη. Τι γίνεται στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι κομβική σημασία? Κοίταξε, το χθεσινό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο από δύο πλευρές. Η μία πλευρά ήταν το άγχος, όπου γενικά στις τελευταίες αγωνιστικές υπάρχει σε όλες τις ομάδες που κάνουν τον αθλητισμό. Και το δεύτερο ήταν ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι παίκτες να συγκεντρώνονται σε έναν αγώνα που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο ο επόμενος. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Κρόνου ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν πολύ καταστημένη. Εμείς λόγω των δύο συγκεκριμένων σημείων που είπα πριν δυσκολευτήκαμε να πάμε κάποιο προβάδισμα. Όλα, τέλος καλό, όλα καλά. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι της Κυριακής, επειδή μαθαίναμε και το αποτέλεσμα των άλλων αγώνων την ώρα που παίζαμε, το θεωρώ ένα μάτς που πλέον πας χωρίς άγχος, τουλάχιστον για τον εαυτό μου μιλάω, αλλά όλοι οι συμπαίκτες μου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί από το χθες αυτό το πράγμα συζητάμε, πας χωρίς άγχος για τον εξής λόγο. Γιατί στην ουσία ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή έχει δύο ευκαιρίες για να βγει πρωταθλητής. Η μία ευκαιρία είναι την Κυριακή με την Νίκαια και η άλλη ευκαιρία είναι αν χάσει την Νίκαια να πάει σε μπαράζ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη, πολύ μεγάλο προσόν αυτό αθλητές να πηγαίνουν για δύο ευκαιρίες. Άλλο να πηγαίνεις να παίξεις τη νίκη και να θες τη νίκη για ενώ με ήττα βγαίνεις τρίτος, και άλλο να έχεις και το κομμάτι αυτό μετά. Σίγουρα πάμε για τη νίκη, σίγουρα θέλω να βγουν πρωταθλητές από την πρώτη ευκαιρία που μας δίνεται. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, θα το καταλάβουν πολλοί συμπαίκτες μου αλλά και όλος ο μπασκετικός κύκλος, είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που είναι πρώτη να πηγαίνει χωρίς άγχος σε έναν αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό όπως το λες και νομίζω ότι η δική σου η εμπειρία
και ο τρόπος με τον οποίο το λες και σε εμάς εδώ, αλλά νομίζω ότι θα το πεις και στους συμπαίκτες σου μέσα στα αποδυτήρια και στις προπονήσεις, θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να μου πεις λιγάκι, βλέποντας από την αρχή της χρονιάς τον Πανιόνιο να ξεκινάει με περίεργα σκαμπανεβάσματα, να έχει πάρα πολλές μεταπτώσεις, να ακούγονται πολλές γκρίνιες για την αγωνιστική πορεία. Εσύ είχες γράψει στο προσωπικό σου προφίλ, θα τα πούμε το Μάη στην Α2. Το πίστευες τόσο πολύ, ήσουν τόσο σίγουρος για αυτή την πορεία της ομάδας? Κοίταξε, ξέρω καλά την κατηγορία. Η κατηγορία φέτος δεν είναι καλή κατηγορία. Δεν είναι κατηγορία που παίζεται μπάσκετ σωστό και μπάσκετ που μπορείς να πεις ότι είναι όπως παλιά τα χρόνια. Στα παλιά τα χρόνια η Β' Εθνική ήταν πολύ πιο δυνατή κατηγορία. Άρα λοιπόν μου έδινε εμένα αυτή η εμπειρία μου να καταλαβαίνω ότι 2-3 ομάδες μπορούν να ανεβούν. Από εκεί και πέρα δεν κουμπώσαμε με τον coach Σορότο. Δεν υπονοεί κάτι αυτό γενικά που λέω. Δεν κουμπώσαμε. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που αθλητές με προπονητές δεν κουμπώνουν. Με τον ερχομό του Βαγγέλη, του Ζιάγκου, η ομάδα μπήκε σε πιο... Να σου το πω, είναι σαν μια ταινία. Πριν βγει η ταινία στο σινεμά, η ρόλη ήταν λίγο περίεργη. Με το που ήρθε ο σκηνοθέτης ο καινούριος, μας έβαλε στους ρόλους τους συγκεκριμένους. Και έτσι βγήκε η ταινία στο σινεμά, να το πω έτσι. Μας έβαλε τους ρόλους, μας είπε κάποια πράγματα που είχαμε λίγο στο μυαλό μας δύσκολα. Θεωρώ ότι ο Βαγγέλης έχει ένα σοβαρό κίνητρο λόγω ηλικίας να θέλει να αποδείξει πράγματα που αυτό κόλλησε πολύ με τον Πανιόνιο. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ... Είναι πρωταγωνιστής, είναι πολύ μεγάλο αυτό που λέω για προπονητή. Θέλει συνέχεια να πρωταγωνιστεί. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ πέσει σαν και εμάς. Ο Πανιόνιος θεωρώ ότι μου έκανε τη ζωή εύκολη στο να αποφασίσω μέσα φαβορή ότι είναι η συμπεριφορά της ομάδας σε παιχνίδια εκτός έδρας. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος φέτος τα εκτός έδρας παιχνίδια του έχουν δώσει το πρωτάθλημα. Όχι τα εντός. Ήταν πολύ σοβαρός εκτός. Ήταν πολύ σοβαρός. Ήταν τα παιχνίδια κλειδιά που πήρε εκτός έδρας, εκεί που κάποιες άλλες ομάδες συνδιεκδικήτριες, θα μπορούσαμε να πούμε, στραβοπάτησαν, και αυτά τα εκμεταλλεύτηκε ο Πανιόνιος στο έπακρο για να βρεθεί και να είναι πολύ κοντά στην Α2. Μια κατηγορία την οποία τη γνωρίζεις και αυτήν, όπως και την Α1, έχεις περάσει εκεί. Θα σε δούμε του χρόνου στην Α2 με τον Πανιόνιο. Ναι, κοίταξε να δεις. Έχω αποφασίσει ότι θα συνεχίσω και του χρόνου. Αυτό το αποφάσισα μέσα στη σεζόν. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Βαγγέλης ο Γιάνγκος, αυτό το αναγνωρίζω, γιατί μου βάλε μεγάλο κίνητρο την επόμενη χρονιά. Δεν σου κρύβω ότι έκανα κάποιες υπερβάσεις για τον εαυτό μου φέτος που δεν το περίμενα κι εγώ. Άρα λοιπόν συνεχίζω. Τώρα θα είναι στον Πανιόνιο ή άλλο, αυτό το δείξει μεταγραφική περίοδος. Από εκεί και πέρα την Α2 την γνωρίζω. Έχει αλλάξει το σύστημα. Νομίζω ότι έχει τα play-off από 2 ως 5. Αυτό το σύστημα βοηθάει πολύ ομάδες στον Πανιόνιο, με πολύ κόσμο και μια πολύ δυνατή έδρα. Η Α2 δεν έχει καμία σχέση με την Β' Εθνική. Καμία όμως. Νομίζω ότι η Α2 είναι μια μικρή Α1 πλέον. Είμαι σίγουρος θα συνεχίσω. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και η ομάδα. Στόχος είναι να ανέβει η ομάδα, να πάρει το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα τα βρούμε σχετικά εύκολα με τον Πανιόνιο, αν υπάρχει θέση και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι πολύ καλή είδηση που μας δίνεις. Και μακάρι να το ακούσουν και οι άνθρωποι του Πανιονίου ότι υπάρχει και από τη δική σου πλευρά διάθεση να συνεχίσεις να βοηθάς. Και νομίζω οι οπαδοί, ειδικά του Πανιονίου, που είναι και μπασκετικοί και γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι εκείνοι που έχουν βοηθήσει την ομάδα, θα χαρούν ιδιαίτερως να σε έχουν για μία ακόμη χρονιά. Ναι, με τον Πανιόνιο και τους οπαδούς έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο, το παραδέχομαι. Είναι οπαδοί που αγαπάνε πολύ την ομάδα και είναι και οπαδοί που ένα προάστιο ζει για τον Πανιόνιο. Είμαι και άνθρωπος έτσι πολύ εκδηλωτικός, είμαι και άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της παρέας και γενικά των ανθρώπων. Μ' αρέσει πολύ η Νέα Σμύρνη, μ' αρέσει και ακόμα που πάνε όλοι στο ποδόσφαιρο, που έχουν στο μπάσκετ, που υποστηρίζουν τα αθλήματα. Νομίζω ότι είναι τύχη σε ένα αθλητή να τελειώνει την καριέρα του σε ένα σωματείο με κόσμο, και αυτό θέλω να επιδιώξω, νομίζω, τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια, όπως λες, ίσως να έχει ο Πανιόνιος την τύχη να έχει και ένα καινούριο γήπεδο. Υπάρχει μια δέσμευση σε πρώτη φάση από την περιφέρεια για την κατασκευή εκβάθρων ενός νέου γηπέδου για τον Πανιόνιο στην Αρτάκης. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα κίνητρο και για σένα αλλά και για άλλους παίχτες να φορέσουν την φανέλα. Κοίταξε, επειδή το έχω διαβάσει το νέο και το έχω παρακολουθήσει, όντως είναι έτσι πως τα λες.
Το γήπεδο νομίζω έχει μπει σε μια νομίζω σωστή τροχιά. Είναι πολύ σημαντικό ο Πανιώνιος να έχει ένα γήπεδο καινούριο, γιατί έχει ένα δικό του γήπεδο, αλλά νομίζω ότι τα χρόνια περνάνε και εξελίσσονται οι ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό για όλη το προάστιο του Πανιωνίου. Από εκεί και πέρα θα σου πω κάτι που το κατάλαβα φέτος σαν παίκτη του Πανιωνίου και σαν παίκτη των ελληνικών αντιπάλους. Ο Πανιώνιος είναι ένα σωματείο που κατά ένα μεγάλο ποσοστό, και αυτό το συζητάμε μερικές φορές από εταιρεία με τον φυσιοθεραπευτή του Πανιωνίου και τον φροντιστή που είναι χρόνια, κάθε χρόνο οι παίκτες που είναι εκεί γίνονται παρέα. Αυτό το έχουν λίγες ομάδες. Το έχουν οι μεγάλες ομάδες, γιατί τους ευνοούν τα ταξίδια και ότι είσαι μαζί συνέχεια. Και το έχουν ομάδες σαν το Περιστέρ, νομίζω, σαν τον Πανιώνιο και κάποια άλλα σωματεία που μπορεί να τα ξεχνάω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους παίκτες που θα έρθουν. Όλοι οι παίκτες θέλουν να έρθουν στον Πανιώνιο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι σε παρακολουθούν 2.000 κόσμος κάθε Κυριακή. Και είναι πολύ σημαντικό κιόλας να ξέρεις ότι τελειώνει ο αγώνας και ένα προάστιο ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ. Άρα νομίζω είναι εύκολη δουλειά της διοίκησης το να βρει καλούς για την ομάδα. Το δύσκολο βέβαια για τη δουλειά της διοίκησης όπως και φέτος ήταν να μπορέσει να βρει τους οικονομικούς πόρους για να στηρίξει αυτή την ομάδα με βάση τα χρέη που υπήρχαν, με βάση τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα γενικότερα. Ναι. Έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να το ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Πιθανολογήσω ότι η πολύ καλή πορεία φέτος που είχατε θα βοηθήσει να δοθούν και άλλες λύσεις και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο Πανιώνιος οικονομικά στο κομμάτι των χορηγών. Κοίταξε, σίγουρα η Α2 και λόγω τηλεοπτικής κάλυψης μπορεί να προσελκύσει χορηγούς, γιατί έχεις και το πάτημα της τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα η διοίκηση του Πανιωνίου φέτος ήταν συνεπέστατη στις πληρωμές. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο πληρωμών. Νομίζω 3-4 άνθρωποι αυτή τη στιγμή κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά στον Πανιώνιο. Όπου δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τα ονόματά τους, γιατί τους βλέπω και τους ξέρω πολύ καλά και τους βλέπω ότι δεν θέλουν να αναφέρουν τα ονόματά τους. Τους γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι και μέσα στο γήπεδο κάθε μέρα στην προπόνηση και απ' έξω από αυτό. Νομίζω ότι ο Πανιώνιος με κάποιες σωστές κινήσεις την μεταγραφική περίοδο θα αφηγήσει κάποιους χορηγούς, γιατί έχει τον κόσμο και έχει και την επισκεψιμότητα στα εισιτήρια που είναι μεγάλη. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ σε προσωπικό επίπεδο είπες ότι ναι, θα συνεχίσεις να παίζεις μπάσκετ. Φέτος έκανες μια υπέρβαση, αρκετές μάλλον υπερβάσεις σε προσωπικό επίπεδο. Εσύ εκτός από το μπάσκετ έχεις πολύ έντονη επαγγελματική ζωή. Πράγμα σπάνιο για αθλητές που αγωνίζονται ακόμη και στην Α2. Οι περισσότεροι ασχολούνται μόνο με το μπάσκετ, έχουν το μυαλό τους εκεί. Πώς καταφέρνεις να τα συνδυάζεις όλα αυτά? Πού βρίσκεις το χρόνο να μπορείς να μοιράζεις τον Νίκο τον Μίχαλο σε όλους τους τομείς που πρέπει να είσαι παρόν? Κοίταξε, είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν καθημερινά και οι δικοί μου άνθρωποι και άνθρωποι που με γνωρίζουν. Το χρόνο το βρίσκει κάποιος, θεωρώ, όταν αγαπάει πολύ αυτά που κάνει. Είναι σίγουρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητά μου, το παραδέχομαι. Είναι καλό ότι έχω δίπλα μου συνεργάτες που είναι πάρα πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι και γενικά με βοηθάνε, και έχω και φίλους και ανθρώπους δίπλα μου και την οικογένειά μου που γενικά με στηρίζει. Να σου πω την αλήθεια, περνάω μια πολύ ωραία περίοδο στη ζωή μου. Δεν θέλω να πω ότι την άξιζα. Έχω φτάσει σε ένα σημείο πλέον να χαίρομαι πολύ με αυτά που κάνω. Κάνω τα χόμπι μου επαγγέλματα. Είναι ευλογία αυτό αυτή τη στιγμή και ειδικά στη συγκεκριμένη χώρα να το έχει κάποιος. Άρα να σου πω την αλήθεια, στην κούραση δεν παραπονιέμαι και δεν σου κρύβω ότι δεν υπάρχει κάτι που ακόμα έχω αποφασίσει να σταματήσω. Με γεμίζουν όλα όσα κάνω και δεν κάνω τίποτα κάτω από πίεση. Το καταλαβαίνουμε αυτό που λες από τη χρειά της φωνής σου. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή βγάζεις όλη αυτή τη θετική ενέργεια η οποία σε περιβάλλει, εκτός από το παρκέ, αλλά και όταν μιλάς με τον άλλον, καταλαβαίνει κανείς ότι εσύ το αγαπάς, το γουστάρεις αυτό που κάνεις σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Εμείς να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Το καλύτερο που μπορεί να γίνει σε προσωπικό αλλά και σε αθλητικό επίπεδο. Παραμένουμε βέβαια εδώ κοντά να σε έχουμε, θέλουμε, και στο τέλος του πρωταθλήματος όταν θα πανηγυρίσετε καλώς εγώ των πραγμάτων όπως δίνουν όλα τον τίτλο. Ευχαριστώ πολύ. Και να μπορέσουμε να τα πούμε από κοντά. Εντάξει, Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια.